Ένα από τα δυνατά χαρτιά της Θεσσαλονίκης για την τόνωση της τοπικής οικονομίας και της ευρύτερης περιοχής είναι και το μέσο του τουρισμού. Το αεροδρόμιο Μακεδονία, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, παρουσιάζει αύξηση στην επιβατική του κίνηση, ενώ παράλληλα το ενδιαφέρον των αεροπορικών εταιριών για απευθείας συνδέσεις θερμαίνεται και πάλι. Από την άλλη, όμως, η αυξημένη κίνηση δημιουργεί και αρκετά προβλήματα στην καθημερινότητα του αερολιμένα, όπως αυξημένες ουρές, τον έλεγχο χείρα αποσκευών, πολύ ωραία αναμονή στην παραλαβή αποσκευών, καθυστερήσει στον έλεγχο διαβατηρίων. Το περιστατικό που περιγράφεται είναι απλώς ενδεικτικό. Σάββατο απόγευμα, περί τα τέλη Αυγούστου, και το αεροσκάφος τύπου Airbus, προερχόμενο από τη Ρόδο, προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι επιβαίνοντες συγκεκριμένη πτήση κατευθύνονται προς την αίθουσα αφίξεων και παραλαβής των αποσκευών τους. Δύο ημάντες, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται σε λειτουργία, προσπαθούν να σηκώσουν το βάρος τεσσάρων δρομολογίων που αφήχθησαν πριν από λίγα λεπτά. Το καλοκαίρι, ωστόσο, πέρασε και έδειξε ότι το αεροδρόμιο Μακεδονία σημειώνει αύξηση στην επιβατική κίνηση, ενώ παράλληλα προτιμάται και πάλι από αεροπορικές εταιρείες που στο παρελθόν είχαν γυρίσει την πλάτη. Το ερώτημα όμως είναι κατά πόσο είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει στο αυξημένο τουριστικό ρεύμα. Σε ό,τι αφορά τώρα την προβληματική λειτουργία των ημάντων για την παραλαβή αποσκευών, ο κ. Στοπούζος εξηγεί ότι με το προσωπικό της επίγειας εξυπηρέτησης δεν απαρκεί, με αποτέλεσμα την υψηλή τουριστική περίοδο να φρακάλει όλη η ροή των επιβατών. Σύμφωνα πάντως με τα τελευταία στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Μακεδονίας, το 7ο μήνο, ο Ιανουάριος-Αύγουστος του 2014, σημειώθηκε άνοδος περίπου 20% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.